περνώντας στους επόμενους 7 μήνες, σχεδόν 6,5-7 μήνες που απομένουν μέχρι την εκλογική διαδικασία, κάνοντας γνωστή την πρόθεσή μου να μην συμμετέχω αυτή τη φορά στις εκλογική διαδικασία, αρκετά θα έλεγα πρόημα και νωρίς, τιμώντας όλους όσους θέλουν να πράξουν και να συνεχίσουν στο Δήμο της νησιού μας, της Λίμνου μας. Είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη με συνάρτηση αρκετών παραγόντων. Δεν είναι η ώρα που θα κάνω τον απολογισμό μου, ούτε είναι η ώρα που θα κάνω την αυτοκριτική μου, δεν το ξέρετε. Είμαι άνθρωπος της αυτοκριτικής και της αυτογνωσίας. Γνωρίζω μέχρι που μπορεί να φτάσει ο ίδιος στο Μαρινάκι και μπορεί να κάνει με τους Μαρινάκι και τον τόπο του. Τυχαίνει αύριο, Πρόεδρε, όπως και δεν το γνώριζες, δεν έχω Facebook. Τυχαίνει αύριο να είναι γενέθλια ημέρα μου. Εσύως, φτάνω τα πήγαινε τα ο Θεός νομίζω ότι με βοήθησε, με ευλόγησε να είμαι εδώ. Η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου, όλοι εσείς, είτε είμαστε, είτε είμαστε στην ίδια παράταξη, είτε δεν είμαστε, συγχωρέστε για την κούραση. Αλλά με τους Μαρινάκης νομίζω ότι κατάφερε όλο αυτό το διάστημα με γνώμονα, κύριο γνώμονα την προσφορά, να προσφέρει αυτό που μπορούσε. Και μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε όλη αυτή τη θητεία, είναι από το 2002 στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα είμαι έμπειρος πλέον, άρα είμαι όριμος να μπορώ να αποφασίζω για την συνέχεια του Δήμου μας. Πραγματικά, όταν να αποφασίζω, πάνω και την υπόθεση ενός ανδρός ή μιας γυναικός, ο Δήμος, ενός ανθρώπου, ενός. Είναι συλλογική και η προσπάθεια αλλά και η ευθύνη. Σε αυτά λοιπόν τα 52 χρόνια που εγώ βρίσκομαι εδώ, ο Θεός πραγματικά με αξίωσε και όλοι οι υπόλοιποι με τίμησαν να έχω το ανώτερο αξίωμα που μπορεί να έχει ένας δημότης ενός ακριτικού νησιού όπως είναι η νησιά της Λίμνου. Δεν υπάρχει ανώτερο. Πραγματικά θεωρώ ευτυχία και ευλογία να μπορείς να τιμήσεις, όπως και εσύ νομίζω ότι πιστεύετε αυτό, να μπορείς να τιμήσεις τον τόπο σου από μια τέτοια θέση. Η ώρα του απολογισμού νομίζω ότι θα έρθει σε επόμενη φάση, σε επόμενο διάστημα και ενδεχομένως και σε άλλη αίθουσα πέρα από την αίθουσα του συλλογικού μας οργάνου, του οργάνου διοίκησής μας και όλων των υπολείπων τέλος πάντων οργάνων που διοικούν το Δήμο μας. Και για να εκτονώσουμε λίγο και την κατάσταση, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι την παράταξη κατέβηκε στις εκλογές και το 2010 και το 2014 και το 2019. Θα συνεχίσει και θα συμμετάσχει στις εκλογές του Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν θα έχει το ίδιο όνομα, σίγουρα δεν θα έχει τον ίδιο επικεφαλής, δεν θα είναι ο ίδιος ο επικεφαλής της παράταξης. Ενδεχομένως δεν θα έχει το ίδιο όνομα, ήδη και ενδεχομένως δεν μπορεί κατά να σου αριθμίσει το επικεφαλής και το όνομα ενός σχεδιασμού. Σηματοδοτεί κάποια πράγματα, έτσι κρίναμε εμείς το 19, έτσι ήμασταν ενωμένοι το 14, με τον τρόπο με τον οποίο ενωθήκαμε. Ενώθηκαν διαφορετικές παρατάξεις, διαφορετικές ιδέες, διαφορετικοί άνθρωποι για να κατέβουν στις εκλογές του 2014. Το 2019 ήταν ένα τελείως διαφορετικό σχήμα και σίγουρα τα σχήματα τα οποία θα έρθουν να διεκδικήσουν το Δήμο στις εκλογές του Οκτωβρίου θα είναι επίσης διαφορετικά. Ο γνώμονας πρέπει να είναι προσφορά και τίποτα άλλο. Προσφορά είναι ιδιοτέλεια και πάνω απ' όλα ο πολιτισμός, γιατί ακούω περί πολιτικού πολιτισμού τα τελευταία από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πραγματικά να προσφέρουν και ας το αποδείξουν ότι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους. Όχι, δεν έχει σημασία αν δεν έχει γεννηθεί εδώ, αν
αυτό, αρκεί να τα αποδείξει κιόλα. Ότι όντω η προσφορά δεν είναι κάτι που το έχει το δημιουργείς ή το έχει έρθει το μέσα σου να προσφέρει στα κοινά ή αλλιώ κάτι στο σπίτι σου, κάτι στο καφενείο σου. Αν θέλει να χρησιμοποιήσουν και πιο λαϊκέ εκφράσει. Ήταν δύο τα θέματα, Πρόεδρε, που ήθελα να καθαρίσω στο συλλογικό όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού μας. Θέλω να ευχηθώ σε όσους ξέρω ότι αρκετοί θα είστε υποψήφοι, αν όχι όλοι περισσότεροι νομίζω ότι θα είστε υποψήφοι. Ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και καλή δύναμη και καλό έργο. Είναι όλα αυτά τα καλά τα οποία πρέπει να κάνεις.